Κύριε Μητραλέξη, συνέπειες οικονομικές κυρώσεις βλέπουμε στη Ρωσία. Βλέπουμε και οικονομικές συνέπειες να έχει και η Δύση, να έχει δηλαδή από το όλο αποτέλεσμα αυτό με την Ουκρανική κρίση, να έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουμε και εμείς σαν Ελλάδα. Ουσιώδεις οικονομικές συνέπειες από τις κυρώσεις διαφαίνεται ότι θα έχουν αυτοί που τις επιβάλλουν. Διότι η Ρωσία έχει ανοιχθεί σε μια αγορά των 1,3 δισεκατομμυρίων κατοίκων της Κίνας. Οι ανάγκες αερίου κλπ. Μπορεί να καλυφθούν πλήρως από αυτά τα ζητήματα. Η Ευρώπη θα έχει το πρόβλημα. Για την Ελλάδα που έχει ζήσει 10 χρόνια οικονομικής κρίσης και 2 χρόνια πανδημίας και έρχεται τώρα αυτό, δεν το συζητάμε καν. Το ζήτημα με την Ουκρανία δεν είναι αυτή εδώ η φάση του πολέμου, διότι αυτή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σύντομα θα ολοκληρωθεί. Είμαι σίγουρος πολύ συντομότερα από τις 78 μέρες που διήρκησε ο βομβαρδισμός της Γιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ. Το θέμα είναι ότι έχει κινηθεί, έχει τεθεί σε κίνηση και μάλιστα με ταχύτατους ρυθμούς μια διαδικασία που εμφανώς δεν επιλύει το ζήτημα της παγκόσμιας ανισορροπίας με διπλωματικούς τρόπους, αλλά οδεύουμε όχι προς ένα ψυχρό πόλεμο, που είπε ο κύριος Τόσκας, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί, αλλά προς ένα θερμό πόλεμο. Και τώρα είμαστε στη χλιαρή του φάση. Ως προς την Ελλάδα, μια υπεύθυνη κυβέρνηση στην Ελλάδα, διότι εγώ αν ήμουν πολίτης και έβλεπα τις τοποθετήσεις των εκ Νέας Δημοκρατίας ορμωμένων καλεσμένων σας, θα ήμουν τρομοκρατημένος. Μια υπεύθυνη κυβέρνηση θα είχε ως προτεραιότητα το μπλοκάρισμα των Αμερικάνικων βάσεων, 5 Αμερικανικές, όχι νατοϊκές, 5 Αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα και μάλιστα δεν έχουν ακόμα περάσει και από τη Βουλή όλες. Αυτό είναι ζήτημα κατά τη γνώμη μου υπαρξιακό ασφαλείας της χώρας στις στιγμές που έρχονται, που θα είναι στιγμές σύγκρουσης γιγάντων σε βάθος χρόνου, όχι με αφορμή την Ουκρανία, όχι τώρα. Και αντί για να βλέπουμε και να φυλάμε τα νότα μας σε αυτό το πλαίσιο, ανταυτού πέφτουμε στο τηγάνι με χαρά και νομίζοντας ότι έτσι σωθήκαμε. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Φίλη, να ευχαριστήσουμε χρόνο. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, κύριε Μητραλέξη. Κοιτάξτε, επειδή τα σύντομα σχόλια με αυτή τη θεματολογία είναι λίγο δύσκολα, μήπως να πηγαίναμε σε διάλειμμα και να τα λέγαμε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι καταρχήν. Πρωτεύει πάρα πολύ τηλεθεατή. Είναι ακλόνητο το δίδυμο Πούτιν-Λαυρόφ? Είναι ακλόνητο? Εντός Ρωσίας, σαφέστατα. Η Αμερική έχει προσπαθήσει άπειρες φορές και να δώσει δύναμη σε κάποια αντιπολίτευση και να εφεύρει. Θα μπορούσε αλλιώς, και το ακούσαμε και αυτό, δηλαδή στόχος της Ρωσίας είναι να ρίξει την κυβέρνηση Ζελένσκι. Θα μπορούσε να τη ρίξει αλλιώς. Συγχωρήστε με, πέρα από τη ρώσικη εισβολή. Αυτό για το στόχο της Ρωσίας είναι μια μεγάλη συζήτηση. Διότι δεν χρειάζεται κανείς να έχει ούτε εξειδίκευση ούτε μαντικές ικανότητες για να δει το τι επιθυμεί η Ρωσία. Το τι επιθυμεί η Ρωσία το είπε στις 17 Δεκεμβρίου στα κείμενα διαπραγμάτευσης που δόθηκαν στο ΝΑΤΟ, στην ΕΕ και στην Αμερική. Στις 21 Φεβρουαρίου με το διάγγελμα Πούτιν και ξανά στις 24 Φεβρουαρίου. Για το ευρύ κομμάτι, γιατί το θέμα με την Ουκρανία είναι, το θέμα δεν είναι η Ουκρανία. Το θέμα είναι η διεθνής ανισορροπία και το αν μια νέα ισορροπία θα συμφωνηθεί με ειρηνικούς διαπραγματευτικούς τρόπους ή με την ισχύ και τη βία. Αυτό είναι το δίλημα. Θα μπορούσε αλλιώς να ρίξουν οι Ρώσοι την κυβέρνηση Ζελένσκι? Δεν επαρκεί να πέσει η κυβέρνηση Ζελένσκι. Δηλαδή θα μπορούσαν να ρίξουν διαδηλώσεις όπως έγιναν με την προηγούμενη κυβέρνηση. Η τεχνογνωσία αυτή βρίσκεται στα χέρια της Αμερικής. Και εξού και η Αμερική το είχε κάνει το 2014, που ο δικός μας πρέσβης Τζόφρι Πάιατ και η Βικτόρια Νούλαντ ήταν εκεί στη γραμμή και δίνανε σοκολατάκια στους στρατιώτες πραξικοπήματος. Αυτό με την εκδίωξη των Ρώσων φοιτητών στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, από τη μία υπάρχει ένας πόλεμος και από την άλλη υπάρχει ένας πόλεμος πληροφορίας. Αυτή είναι η έσχατη παρονιχίδα κάποιων μέτρων και κυρώσεων, τα οποία ξεκινούν από τα σοβαρά μέχρι τα κωμικά. Ας πούμε το ότι δεν θα παίξει στην Eurovision. Όμως οι κυρώσεις, επειδή κάτι ακούστηκε και πριν από τους άλλους δύο συνομιλητές, η Ρωσία είναι απολύτως θωρακισμένη είναι των κυρώσεων μέσω μακροπρόθεσμα. Να πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Την ενέργεια που θα πουλούσε στην Ευρώπη θα την πουλάει στην Κίνα του 1,3 δισεκατομμυρίων πολιτών. Και αυτές είναι οι συμφωνίες οι οποίες, πέραν από τις προϋπάρχουσες, έγιναν και με τον Xi Jinping τώρα στους Ολυμπιακούς του Πεκίνου. Αυτός που θα φρίξει και θα φριάξει από τις κυρώσεις είμαστε δυστυχώς εμείς, πρωτίστως η Ευρώπη. Οι κλειδονισμοί που θα λάβουν χώρα στην Ευρώπη ως συνέπεια των κυρώσεων αλλά και άλλων εξελίξεων, αναφέρθηκε πριν από συνομιλητές ότι χαίρεται η Γαλλία που στρατιωτικοποιείται η Γερμανία. Νομίζω πως ακριβώς το αντίστοιχο ισχύει αυτά και θα συμβαίνει. Συζητήσουμε στο επόμενο μέρος. Μάλιστα, κύριε Μητραλέξη, ένα σχόλιο για την εμπλοκή τη δική μας στην εισβολή της Ρωσίας μέσα στην Ουκρανία. Θα μου επιτρέψετε, μέσω μακροπρόθεσμα θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη και ανεύθυνη εξέλιξη. Πρώτα απ' όλα, όπως σημειώθηκε, υπάρχουν χώρες του ΝΑΤΟ και χώρες του ΝΑΤΟ. Και η Τουρκία χώρα του ΝΑΤΟ είναι, αλλά κατάφερε να το παίξει διπλό ταμπλό κλπ.
Αυτή την προειδοποίηση την είχε δώσει μάλιστα ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προμηνών στο Σότσι, που του είχε πει: ξέρω ότι είστε μία δυτική νατοϊκή χώρα, αλλά όχι μία αντιρωσική. Η Ελλάδα δεν έκανε απλώς αυτό το οποίο έκαναν οι υπόλοιπες χώρες. Βγήκε πρώτη και είπε: πρέπει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το ίδιο νόμισμα, δηλαδή με πόλεμο, με πλήρη εισαγωγή στον πόλεμο. Μετά έστειλε πολεμικό υλικό. Σημειωτέων δε ότι στέλνεις πολεμικό υλικό όχι με την προοπτική να τελειώσει νωρίτερα ο πόλεμος, αλλά προφανώς να τον παρατείνεις. Καθίστασε δηλαδή εχθρός. Απ' τη μία έχουμε μια Τουρκία λοιπόν, η οποία κρατάει κάποιες ισορροπίες και αποστάσεις, τις οποίες άλλοτε κρατούσε η Ελλάδα, κλήθηκε να κρατήσει η Ελλάδα, και τώρα η Ελλάδα όχι απλώς δεν τις κράτησε, αλλά πήγε στο απόλυτα άλλο άκρο, ως λαγός ουσιαστικά. Ας υποθέσουμε το τι σημαίνει αυτό σε ένα ομιγέννητο μελλοντικό τζαρτζάρισμα Ελλάδας και Τουρκίας. Διότι η βοήθεια που θα δώσει το ΝΑΤΟ σε μια τέτοια περίπτωση, την απολαμβάνει αυτή τη βοήθεια τώρα η Ουκρανία, που βέβαια δεν είναι μέλος του, την απόλαυσε η Κύπρος κλπ. Πρόκειται για μια πάρα πολύ επικίνδυνη εξέλιξη, η οποία σημειωτέων προσωπικά δεν έχω καμία αίσθηση ότι προκύπτει από μια αντίληψη για το τι είναι καλύτερο για τη χώρα, αλλά ως μια κίνηση με σκοπό το προσωπικό πολιτικό κέρδος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα αυτό το έγκλημα είναι διπλό. Και αναρωτιέμαι πώς αισθάνονται και οι ψηφοφόροι του κόμματός του με αυτή την εξέλιξη. Μάλιστα.